Είμαστε με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Νταλός, υπεύθυνο του προγράμματος Εράσμους στο Γυμνάσιο της Πέτρας. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη δράση αυτή που γίνεται? Αυτή τη στιγμή το Γυμνάσιο της Πέτρας έχει συμμετοχή σε 4 διαφορετικά προγράμματα Εράσμους. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Connected by the Sea, η θάλασσα μας ενώνει. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στο νησί μας έχουν έρθει 4 διαφορετικά κράτη από Νορβηγία, από Ρουμανία, Πορτογαλία και Γαλλία. Εδώ και 2 μέρες έχουν φτάσει στο νησί μας. Θα μείνουν μια εβδομάδα. Συνήθως οι δραστηριότητες αυτές διαρκούν μια εβδομάδα σε κάθε χώρα. Εμείς έχουμε ήδη πάει στις χώρες τις δικές τους, στην Νορβηγία, Πορτογαλία. Έχουμε πάει με τους μαθητές μας. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει, είναι η σειρά μας να τους φιλοξενήσουμε. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο νησί εδώ της Λέσβου, στη Μυτιλήνη τους φέραμε σήμερα. Έχουν επισκεφθεί το μουσείο, την πινακοθήκη. Τώρα και σε λίγο θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα των επισκέψεων, ποια άλλα μέρη περιλαμβάνει εδώ πάνω στο νησί μας? Περιλαμβάνει τη Σκάλα Καλονής, περιλαμβάνει το Λεωργικό Μουσείο της Ελιάς και φυσικά θα πάμε και στις Αλικές. Και η τελευταία μας εκδρομή θα γίνει και στο Μουσείο του Σιγρίου. Ποιος είναι ο στόχος μέσα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα? Ο στόχος είναι τα παιδιά να μοιηθούν στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, να ανοίξουν οι ορίζοντές τους, να προσπαθούν να πάρουν συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα, να επισκεφθούν και αυτά ξένες χώρες, να έρθουν σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, με διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές συνήθειες, ήθη και έθιμα. Και αυτό φυσικά είναι ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά αυτό το πρόγραμμα. Πόσο σημαντικό είναι για τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα? Μεγάλη σημασία. Διότι με αυτά τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ξένα παιδιά, μιλάνε σε ξένες γλώσσες. Φυσικά η κυρία γλώσσα είναι τα αγγλικά. Έρχονται σε επαφή μαζί τους, επισκεφτόμαστε σχολεία, βλέπουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, μιλάνε με παιδιά, έρχονται σε επαφή μαζί τους και φυσικά ανοίγουν οι ορίζοντές τους. Και ελπίζουμε στο μέλλον, όταν τα παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι παιδιά γυμνασίου, και ελπίζουμε όταν τα παιδιά σπουδάσουν πάνω στο πανεπιστήμιο να συνεχίσει αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, έτσι ώστε και όταν γίνουν φοιτητές πανεπιστημίου να μπορούν και τότε να παρακολουθούν προγράμματα Εράσμους και να επισκεφτούν και τότε σε άλλες χώρες.